Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, Διευθυντής Γραφείου Τύπου Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, την ώρα λοιπόν που κύριε Ρωμανέ η άλλη πλευρά, οι πολιτικοί αντίπαλοι λένε ότι τα μέσα είναι, πώς το λένε αυτό, είναι πετσοπιασμένα, του πέτσα, πώς είναι η έκφραση. Τα έχουμε δώσει, τα έχει δώσει όλο ο κύριος Πέτσας και ελέγχουμε τα μέσα μέσω της λίστας Πέτσα. Μπράβο, όχι, αλλά είναι κάπως πετσοπιασμένα, κάπως υπάρχει μια έκφραση. Πετσοταϊσμένα, μπράβο. Τα πετσοταϊσμένα μέσα. Πετσομένα. Έρχεται ο κύριος Ρωμανός εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Άκου να δεις πώς είναι τα πράγματα τώρα στην Ελλάδα. Γι' αυτό πολλές φορές είναι στην Ελλάδα να έχεις την υγεία σου, να έχεις και λεφτά και να παρακολουθείς το χαβαλέ. Λέει ο κύριος Ρωμανός, δεν έχει παίξει κανείς. Κύριε Ρωμανέ, έτσι, λοιπόν, δεν έχει παίξει κανείς το τι έγιναν αυτά τα 3 εκατομμύρια στην κατάθεση εκεί από τον κύριο Καλογρίτσα. Τι έγιναν αυτά τα 3 εκατομμύρια των χρημάτων που φύγαν από τον κύριο Καλογρίτσα και πήγαν πού, κύριε Ρωμανέ. Ναι, δεν είναι μόνο. Είναι αφενός τα 3 εκατομμύρια που φύγαν από τον κύριο Καλογρίτσα και πήγαν στο ντοκουμέντο. Μάλιστα. Βάσει όσων λέει ο ίδιος ο κύριος Καλογρίτσα. Τη επίδα που εκδίδει, ο κύριος. Ο κύριος Βαξεβάνης, η φωνή τη λαλιά του ΣΥΡΙΖΑ κάποτε φαντάζομαι και τώρα συνεχίζει, έτσι δεν είναι, και του Μαξίμου μιας εποχής, ναι. Ναι, ουσιαστικά το σχέδιο το αρχικό ήταν να δημιουργήσουν το ΣΥΡΙΖΑ Channel και όταν αβάγησε αυτό για τους λόγους που αποκαλύπτονται στη προανακριτική, το επόμενο ήταν η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ Press, δηλαδή του ντοκουμέντου. Και ουσιαστικά αυτό που εμφανίζεται πρακτικά είναι ο κύριος Βαξεβάνης, ένας εργαζόμενος δηλαδή στην εφημερίδα, στην οποία κατέληξαν 3 εκατομμύρια ευρώ, να γίνεται στη συνέχεια ιδιοκτήτης. Και το ερώτημα είναι πώς μια οίκη των 20.000 ευρώ γίνεται ιδιοκτήτρια σε μια εφημερίδα όπου έχουν μπει 3 εκατομμύρια ευρώ, ξαναλέω, αν ευσταθούν όλα αυτά που αποκαλύπτονται στην προανακριτική. Αλλά φαντάζομαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, δηλαδή αν αντίστοιχα πράγματα αποκαλύπτονται στο 1/10 για τη δική μας παράταξη, θα ήταν πρώτο θέμα παντού. Θα συζητάγανε όλοι εδώ τη λίστα Πέτσα έχουν κάνει πρώτο θέμα οι άλλοι. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας, το πώς ένα σύστημα, η ομάδα Παπά όπως λέει και ξαναλέει ο Καλογρίτσας, πήγε να στήσει ένα μηδιακό τοπίο, πήγε να στήσει ουσιαστικά τον έλεγχο ολόκληρου του μηδιακού τοπίου μέσω μια τηλεοπτική άδεια από τι ελάχιστε που σα θυμίζω ότι πήγε να τι μειώσει με τον διαγωνισμό, τον οποίο ο ίδιο καταστρατήγησε, τον δικό του διαγωνισμό. Και χθε, από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ, καθόριζε και την τιμή. Δηλαδή, του είπαν του κυρίου, είπε ο κύριο Καλογρίτσα, ότι του είπε ο κύριο Παπά να σταματήσει στα 24-25 εκατομμύρια. Ο μπροστινό. Ναι, για πείτε μου. Ο μπροστινό κύριο Αρτεμίου. Μάλιστα. Με εντός εισαγωγικών δεύτερο προστινό ο ίδιος ο κύριος Αρτεμίου, ο προστινός κύριος Καλογρίτσας. Ναι. Ο Αρτεμίου είναι ο Α2. Τώρα πείτε, αν για κάποιος δεν ασχολείται, τον έχουμε μπερδέψει εντελώς. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Αρτεμίου, βάσει όσο λέει ο κύριος Καλογρίτσας, ήταν το ίδιο με τον κύριο Παπά. Ήταν δηλαδή το ένα και το αυτό με τον κύριο Παπά. Ο κύριος Αρτεμίου, βάσει των διαρροών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τι έκανε. Προσπαθούσε να βρει τη χρηματοδότηση για όλο αυτό το project. Αυτή ήταν η δουλειά του κύριου Αρτεμίου, ο οποίος βάσει αυτών που αναφέρει ο κύριος Καλογρίτσας ήταν και μέσα στη μετοχική σύνθεση. Ναι, τον ρωτάει ο κύριος Γκεγκέρογλου, διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ και έχω ανοίξει τα νέα. Ρωτάει ο κύριος Γκεγκέρογλου ότι εσάς πόσα σας είχε πει να βάλετε, του λέει του Καλογρίτσα, 24 με 25 εκατομμύρια. Η δική μου αντέδρασαν, απάντησε ο Μάρτης, ο ελεγχόμενος κύριος Καλογρίτσας. Ακριβώς, λοιπόν. Γιατί φαίνεται και ο κύριος Γκεγκέρογλου διερωτήθηκε. Υπουργός που θα φρόντιζε τη διαφάνεια του διαγωνισμού ήταν αυτός ή πατρονάριζε τον διαγωνισμό. Απαντάει ο άλλος. Μου είχε πει ότι έπρεπε να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο νούμερο. Προσπάθησε να πει πως αυτό θα έπρεπε να κάνει ο ένας και αυτό ο άλλος. Το απάντησε ο μάρτυρας. Εν ολίγης, ναι. Ο κύριος Καλογρίτσας, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες μαρτυρίες, θυμίζω Μαρινάκη, θυμίζω Ποντομινά, τον κύριο Βερίκιο και ούτω καθεξής, επικοινωνούσε εξ ονόματος του κυρίου Παπά, εκπροσωπώντας τον κύριο Παπά επί της ουσίας, με όλους αυτούς τους επιχειρηματίες, είχε την εικόνα για το που κινούνται και με αυτόν τον τρόπο
κυραγωγούσε αφενός σε διαγωνισμό και φυσικά σε προγενέστερο στάδιο προσπαθούσε να αξιοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα κανάλια για να κάνει ένα από αυτά ΣΥΡΙΖΑ Τσάνελ. Στη συνέχεια ναυάγησε αυτό. Μετά πήγαμε στο σενάριο Χούρη και τα λοιπά. Ναυάγησε και αυτό και καταλήξαμε στο ντοκουμέντο. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ο κύριος Αρτεμίου. Γιατί ο κύριος Αρτεμίου, για να θυμίσουμε στον κόσμο, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να ασχολείται, είναι ο Κύπριος δικηγόρος με ειδίκευση στο ΣΟΡ που σας θυμίζω. Και τα ταξίδια στη Βενεζουέλα. Ναι, που πήγαινε με τον κύριο Παπά στη Βενεζουέλα για να διερευνήσει δίθεν τις προοπτικές εισαγωγής. Ναι, αλλά στη Βενεζουέλα πήγαινε και ο κύριος Χαλογρίτσας κατά δήλωση. Του άρεσε πολύ αυτή η χώρα. Και πάει και ο γιος του Μπιναλί Γιλντιρίμ, του τελευταίου πρωθυπουργού της Τουρκίας. Κοίτα να δεις, όλοι αυτοί εμπιστεύονται το τραπεζικό σύστημα της Βενεζουέλας ή τη χώρα γενικότερα, τις ομορφιές της. Δεν ξέρω. Διαρωτάμε κι εγώ φωναχτά. Ήταν μάλλον η δική μας περίπτωση βάσει όσων λένε ήταν τα ζαρζαβατικά. Τα ζαρζαβατικά. Γιατί έχει καλή παραγωγή η Βενεζουέλα. Πράγμα που βέβαια ο ίδιος ο Αρτεμίου. Ο προκυπευτικών, μάλιστα. Θυμίζω στο Twitter του, ο ίδιος ο Αρτεμίου διέψευσε την επίσημη εκδοχή της κυβέρνησης τότε ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Αρτεμίου είναι ο ίδιος άνθρωπος με τον οποίο ο κύριος Παπάς, σας θυμίζω, πήγε σε εξωτικό νησί με επιχειρηματία που είναι στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ. Λοιπόν, το θυμάστε. Ναι, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ναι. Έχει μια σημασία γιατί υπάρχει σύνδεση με τον Παπαγγελό. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Ναι. Πείτε το τελευταίο. Όχι, το τελευταίο. Το τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που εμφανίζεται έξω από το Μαξίμου κουβαλώντας πλαστικές σακούλες σούπερ μάρκετ. Και είναι ο ίδιος άνθρωπος που εμφανίζεται σε κάθε υπόθεση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που διερευνάτε, με προεξάρχουσα εκτός από αυτήν τώρα του Καλογρίτσα, την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Και πώς μπαίνει ο κύριος Αρτεμίου στην υπόθεση Παπαγγελόπουλου? Θυμάστε την κυρία Ξεπαπαδέα, δικηγόρο στην εταιρεία. Χαθήκαμε εντελώς, κύριε Ρωμανέ. Δεν έχει σημασία. Η κυρία Ξεπαπαδέα, συνεργάτη Αρτεμίου, καταλήγει στο γραφείο Παπαγγελόπουλου. Διευθύντρια στο γραφείο Παπαγγελόπουλου αρχικά και μετά μετακλητή εκεί. Και καταλήγει από εκεί γενική γραμματέα κατά τη διαφθορά, ασχολούμενη με το πλαίσιο των προστατευόμενων μαρτύρων. Και όλο αυτό την ιστορία που συνδέεται με την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Αρτεμίου είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της υπόθεσης Παπαγγελόπουλου και της υπόθεσης Καλογρίτσα Παπά. Και κάνουν κάθε τι με τον κύριο Πολάκη, αρχηγό, για να ξεφθυλίσουν την Επιτροπή. Καλημέρα σας, κύριε Ρωμανέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.